Πάμε στο σημείο αυτό. Να συνδεθούμε με την κυρία Μαρία Μποτονάκη, την πρόεδρο του κύκλου επαγγελματιών εστίασης. Καλησπέρα σας, κυρία Μποτονάκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Να είστε καλά. Αύριο, κυρία Μποτονάκη, εκδικάζεται η αγωγή σας κατά της πολιτείας για την περίοδο της πανδημίας, τότε με το lockdown και τα λουκέτα στα μαγαζιά εστίασης. Αυτό είναι? Αυτό είναι. Εκδικάζονται για την ακρίβεια αγωγές πολλών μελών μας, πολλών μελών του κύκλου επαγγελματιών εστίασης, ναι, που είναι ένα σωματείο, όπως γνωρίζετε, που τα είχαμε πει πολλές φορές τη διάρκεια στην πανδημία. Της... Ακριβώς. Εκδικάζονται λοιπόν πολλές αγωγές πολλών μελών του κύκλου επαγγελματιών εστίασης, γιατί όπως ξέρετε η εστίαση σφαγιάστηκε κυριολεκτικά, παρότι οι άνθρωποι της βάλαμε πλάτη στην υγειονομική κρίση. Και για να εξηγηθώ, είχαμε μια υποχρέωση για κοινωνική αλληλεγγύη, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5 του Συντάγματος, που προβλέπει προσφορά όλων των πολιτών στα δημόσια βάρη. Και εμείς υπακούσαμε σε αυτή τη συνταγματική επιταγή. Κλείσαμε τα μαγαζιά μας. Η κυβέρνηση έκανε μια ιονή ανάκληση των αδειών λειτουργίας. Και στο τέλος μας επιβράβευσε σε πολλά εισαγωγικά, είναι ειρωνική η επιβράβευση βεβαίως, με το τέλος επιτιδεύματος για τη διετία που ήμασταν σχεδόν για μια διετία κλειστή. Άλλωστε με αυτό το τέλος μας τιμωρεί ακόμη μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάργησή. Η μοναδική στήριξη που πήραμε στην πραγματικότητα σαν φυσικά πρόσωπα ήταν 800 ευρώ τον Μάρτιο του 2020. Και αμέσως μετά αναγκαστήκαμε να πάρουμε όλες τις επιστρεπτές προκαταβολές που καλούμαστε τώρα να επιστρέψουμε, παρακάμπτοντας πάλι την οδηγία της Ευρώπης για την διακριτική ευχέρεια που δίνεται στην κυβέρνηση να τις χαρίσει τις επιστρεπτές προκαταβολές. Η κυβέρνηση, υλοποιώντας το σχέδιο Πισαρίδη, φτωχοποίησε ένα πολυπληθή κλάδο, ενοχοποιώντας τον για τη διασπορά του ιού που ίδια δεν ήταν ικανή να διαχειριστεί. Και κάναμε, ξέρετε, υπέρμετρα... Κυρία Μποτονάκη, για τους φίλους και τις φίλες που δεν θυμούνται, ναι, καλά, ο κύκλος είναι ένας, μια ομάδα επαγγελματιών εστίασης. Ως επιτοπλίστων όμως μιλάμε για τα πολύ μικρά μπαρ του κέντρου, σωστά? Για μικρά καταστήματα εστίασης στο κέντρο, ναι, στην Αθήνα, μαγαζιά, ναι, μικρά, ναι, που δεν έχουν εξωτερικό χώρο, δεν έχουν τραπεζάκια έξω. Ναι, περιορισμένους χώρους που είναι αυτοί οι χώροι οι οποίοι στο lockdown στην πραγματικότητα δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν ή λειτουργούσαν με ελάχιστο αριθμό ατόμων. Ναι, ναι, οι παραχωρήσεις που κάναμε ήταν υπέρμετρα επαχθείς σε βαθμό να μην μπορούμε να υπάρξουμε. Δηλαδή στερηθήκαμε το δικαίωμα στην εργασία, την επαγγελματική και επιχειρηματική ελευθερία, ακόμα και την αξιοπρεπή διαβίωση. Και αύριο εκδικάζεται αυτό. Ακριβώς αυτό. Το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση, αυτό εκδικάζεται. Μάλιστα. Κυρία Μποτονάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Περιμένουμε ενημέρωση για την απόφαση όταν αυτή υπάρξει. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Ήταν η κυρία Μαρία Μποτονάκη, πρόεδρος του κύκλου επαγγελματιών εστίασης.